Το γαλλικό περίπτερο στη φετινή τεχνολογική έκθεση CES στο Las Vegas είναι το μεγαλύτερο που έχει υπάρξει ποτέ. Οι διοργανωτές αναφέρουν ότι αν και η παρουσία είναι μειωμένη, το δικό τους περίπτερο έχει πάντα κόσμο. Η γαλλική παρουσία εδώ στην CES 2022 είναι τεράστια. Έχουμε περισσότερες από 140 startup επιχειρήσεις που είναι παρούσες στη διοργάνωση. Συνήθως προετοιμαζόμαστε ένα χρόνο για την έκθεση. Αρχίζουμε τον Ιανουάριο για την έκθεση του επόμενου Ιανουαρίου. Φέτος μέχρι και τον Νοέμβριο δεν ξέραμε αν θα μπορούσαμε να είμαστε παρόντες ή όχι, γιατί υπήρχε ταξιδιωτική απαγόρευση. Έπρεπε λοιπόν να τα οργανώσουμε όλα μέσα σε 2 μήνες. Μια τέτοια εταιρεία είναι η POS από τον Μπορντό. Δημιουργήσαμε αυτό το πουγγί. Είναι μια έξυπνη τσέπη. Βάζεις το κινητό σου μέσα στο πουγγί και μετά από 15 λεπτά παίρνεις πόντους. Είναι ένα παιχνίδι, να έχεις κίνητρο να κάνεις ένα ευχάριστο διάλειμμα μέσα στην ημέρα. Να μην περνάς 6 ώρες πάνω από το τηλέφωνο. Ο γιος μου είναι 12 ετών και διαπραγματευτήκαμε μετά από 3 μήνες να του πάρουμε ένα ζευγάρι παπούτσια. Η εταιρεία Umbra με έδρα το Παρίσι επίσης στοχεύει στους χρήστες των smartphones, όμως με έναν διαφορετικό τρόπο. Πολλοί επαγγελματίες στην ασφάλεια δεν εμπιστεύονται το τηλέφωνό τους. Έχω γίνει μάρτυρας περιστατικών που δεν αισθάνονται άνετα με το τηλέφωνό τους πάνω στο τραπέζι. Η ιδέα προέκυψε όταν πολλοί πολιτικοί ανάμεσά τους και ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας Νικολά Σαρκοζή έπεσαν θύματα του σκανδάλου παρακολούθησης Πίγασος. Έχουμε δει πολλά σκάνδαλα, με τον Πίγασο να έχει πλήξει πολλές προσωπικότητες και επαγγελματίες στον χώρο της βιομηχανίας και της πολιτικής σε πολλές χώρες. Και ενώ η Γαλλία δεν φημίζεται για τις νεοφυείς επιχειρήσεις της, πολλοί είναι εκείνοι που πιστεύουν ότι έφτασε η ώρα αυτό να αλλάξει. Η Γαλλία είναι γνωστή για τις μπαγκέτες, το φαγητό, το κρασί, όμως τώρα έγινε γνωστή για τις startup εταιρείες και για το οικοσύστημα.